να επικοινωνήσει τις νέες ενημερωτικές δράσεις του σε σχολεία με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση εξαρτήσεων στην εφηβική ηλικία, στοχεύει το Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας που σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ προχώρησε σε δράση ενημέρωσης στην πολυσύχναστη οδό Χάλιδων. Μέσα από παρεμβάσεις σε συλλόγους διδασκόντων, ομάδες γονέων και προγράμματα συμβουλευτικής, το προσωπικό του κέντρου θα επιχειρήσει και φέτος να συμβάλλει στην πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων εξαιτίας των εξαρτήσεων. Βλέπουμε ότι όσον αφορά στην Κρήτη έχουμε χαμηλά νεμέν περιστατικά ναρκωτικών. Βέβαια, μιλάμε τώρα για τα παιδιά της ηλικίας του λυκείου δηλαδή. Η κάναβη είναι αυτή που πρωταγωνιστεί περισσότερο σε αυτές τις ηλικίες. Αλλά βλέπουμε μεγάλα ποσοστά του αλκοολισμού ότι επικρατούν. Οπότε καλό είναι να ενημερώσουμε όλους τους συμπολίτες μας για τον κίνδυνο αυτών των εξαρτήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πιο πρόσφατης μεγάλης έρευνας σε εφήβους ηλικίας 16 ετών από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, το 94,1% των εφήβων έχει πιει αλκοολούχο ποτό, ενώ 2 στους 3, το 66,2%, ήπιαν τον προηγούμενο μήνα. Η κατανάλωση αλκοόλ στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη μεταξύ των εφήβων, ενώ ανησυχητική είναι και η εξάρτηση από το διαδίκτυο. Βλέπουμε σταδιακά όλο και περισσότερο γονείς να έρχονται και να μας ενημερώνουν για αυτό το γεγονός. Βέβαια, τα καινούργια δεδομένα θα αποτυπωθούν στην καινούργια έρευνη, την οποία θα διεξαχθεί και από το ΕΠΙΨΗ και από το ΕΚΤΕΠ. Ταυτόχρονα, εκπαιδευτικοί που απευθύνονται στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας εκφράζουν τον προβληματισμό τους για την υπερβολική κατανάλωση ενεργειακών ποτών από εφήβους. Παρατηρούμε μία υπερδιέγερση μαζί τους και μία ενεργητικότητα την οποία συνέχεια μας επιστούν την προσοχή οι εκπαιδευτικοί. Οπότε θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο μέλλον θα διεξαχθούν τέτοιες έρευνες για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με τα ενεργειακά ποτά. Το Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, παράλληλα με τις ενημερωτικές του δράσεις, παρέχει και συμβουλευτική σε θέματα που αφορούν σε έφηβους χρήστες.